Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα περιφερειακό συνέδριο, το τελευταίο κατά σειρά, στο οποίο θα συζητηθούν οι τρόποι και οι πρακτικές για το πώς θα αναπτυχθεί ο τόπος. Θεωρούμε ότι στην παρούσα φάση για το νησί, για τον τόπο μας, που θέλουμε να μείνουμε εμείς και τα παιδιά μας, το συνέδριο αυτό δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα επικοινωνιακό τρίκ. Δεν μπορούμε να συζητάμε για παντεσπάνι όταν δεν υπάρχει ψωμί. Και δεν μπορούμε να συζητάμε για ανάπτυξη όταν η πόλη της Μυτιλίνης και οι γύρω περιοχές κατά 30% έχουν καταληφθεί, έχουν υπερπληρωθεί οι θέσεις από το μεταναστευτικό πρόβλημα. Επίσης, ένας άλλος σοβαρός οικονομικός παράγοντας που επηρεάζει προς το χειρότερο την οικονομία του τόπου είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μηδενική επενδυτική δραστηριότητα σε όλα τα επίπεδα. Δεν μπορούμε λοιπόν να συζητάμε για όλα αυτά όταν υπάρχει το μεταναστευτικό πρόβλημα και υπάρχει και η επικείμενη αύξηση του ΦΠΑ. Έτσι λοιπόν, εμείς σαν ίστατο μέσο επιλέξαμε για μια ακόμα φορά να βρεθούμε όλοι μαζί και να κατεβούμε σε απεργία, καλώντας όλο το λεσβιακό λαό να συμμετέχει σε αυτήν. Η φθορά και η απαξίωση που έχει υποστεί ο τόπος είναι τεράστια. Έτσι λοιπόν πρέπει οπωσδήποτε να φύγουν αυτά τα δύο προβλήματα από τη μέση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Και δεν είμαστε μόνοι. Περιμένουμε και από τη Χίο θα έχουμε, μην ξεχνάμε ότι είναι περιφερειακό το συνέδριο, και θα ζητήσουμε και από τη Σάμο να έχουμε αντίστοιχη υποστήριξη, γιατί αυτή η περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου είναι η πιο πολύπαθη περιφέρεια της πατρίδας μας αυτή τη στιγμή και θεωρούμε ότι όλο αυτό το συνέδριο δεν μπορεί να αποδώσει καρπούς εάν εξακολουθούν να υφίστανται αυτά τα δύο προβλήματα. Γι' αυτό συνειδητά επιλέξαμε, εκτός από την απεργία, να απέχουμε και όλοι όσοι κληθούμε να εκφράσουμε απόψεις για το συνέδριο και για τον τόπο μας, όπως επίσης αποφασίσαμε να οργανώσουμε και ένα συλλαλητήριο. Βρισκόμαστε σε επαφή και με άλλους φορείς του τόπου και πιστεύουμε ότι τελικά οι εκδηλώσεις που θα οργανώσουμε για την επόμενη Πέμπτη, η μέρα της άφιξης και ομιλίας του Πρωθυπουργού εδώ, θα είναι πολύ μαζικότερη από ό,τι κουβεντιάζουμε οι παρόντες τώρα.